Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open. Ανακοίνωση βόμβα της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων ότι ο ΟΣΕ δεν είχε εκπαιδεύσει επαρκώς τον μοιραίο σταθμάρχη. Αφέθηκαν ελεύθεροι οι άλλοι δύο συναδελφοί του και ο επιθεωρητής. Πήραν προθεσμία να απολογηθούν. Συνεχίζεται το πλιάτσικο στις υποδομές του ΟΣΕ. Λαιλάτισαν βαγόνια σε σταθμό της Θεσσαλονίκης. Καταγγελίες για αστυνομική βία στο μαζικό συλλαλητήριο της Αθήνας για την τραγωδία. Πειρά από την αντιπολίτευση, έρευνα ζήτησε ο Θεοδωρικάκος. Στα 780 ευρώ κατώτατος μισθός από την 1η Απριλίου. Τι αλλάζει σε επιδόματα και φορολογία. Μαζικές διαδηλώσεις, άγριες συγκρούσεις και εκατοντάδες συλλήψεις στη Γαλλία μετά την απόφαση Μακρόν να περάσει την αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης με προεδρικό διάταγμα. Μαχητικά αεροσκάφη θα δώσουν στους Ουκρανούς, Πολωνία και Σλοβακία. Έντονη αντίδραση της Ρωσίας, στη Μόσχα τη Δευτέρα ο Κινέζος πρόεδρος. Απόψε, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open.